Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους σε λιγότερο από έναν αιώνα, πολλοί αναζήτησαν τον τρόπο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να επαναληφθεί μια παρόμοια καταστροφή. Μια ιδέα την οποία εισηγήθηκε ένας Γάλλος κρατικός λειτουργός, ο Ζαν Μονέ, και υποστήριξε ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερ Σούμαν, ήταν να τεθούν υπό κοινή διαχείριση οι βιομηχανίες που θεωρούνταν η κινητήριος δύναμη του πολέμου, του άνθρακα και του χάλιβα. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Το 1951, 6 χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι κάτω χώρες, υπέγραψαν τη Συνθήκη των Παρισίων, εγκαθιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα υπό το πρώτο υπερεθνικό όργανο, την Ανώτατη Αρχή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αρκέστηκαν σε αυτό και έτσι, στις 25 Μαρτίου 1957, υπέγραψαν τις συνθήκες της Ρώμης, δημιουργώντας την ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και την ΕΒΡΑΤΟΜ, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το 1968, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Πιέρ Βέρνερ, πρότεινε την καθιέρωση ενός ενιαίου νομίσματος. Η έκθεση Βέρνερ, που δημοσιεύθηκε το 1970, επεσήμενε την ανάγκη για μια δεκαετή σταδιακή πορεία προς την νομισματική ένωση. Όμως, ένα χρόνο αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίμησαν το δολάριο. Ακολούθησε πετρελαϊκή κρίση και η εφαρμογή του σχεδίου Βέρνερ ανεστάλλη. Αντί λοιπόν της νομισματικής ένωσης, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες καθιέρωσαν το λεγόμενο νομισματικό φίδι, ένα σύστημα το οποίο έθετε όρια στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών τόσο έναντι ορισμένων ευρωπαϊκών νομισμάτων όσο και έναντι του δολαρίου. Από τη δημιουργία του το 1972 έως την εγκατάλειψή του 7 χρόνια αργότερα, το νομισματικό φίδι γνώρισε πολλές προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και μια μακρά σειρά αλλεπάλληλων συμμετοχών, αποχωρήσεων και εκ νέου συμμετοχών των χωρών. Το 1979 οι προσπάθειες για την οικονομική και νομισματική ένωση αναβίωσαν. Έτσι γεννήθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα, η ΕΚΙΟΥ. Ωστόσο, το ΕΚΙΟΥ δεν ήταν παρά ένα εικονικό νόμισμα, μια απλή λογιστική μονάδα. Εντός του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να διατηρήσουν την ισοτιμία των νομισμάτων τους εντός ενός περιθωρίου 2,25% έναντι μιας κεντρικής ισοτιμίας αναφοράς. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν πάντα εύκολη για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αφού μεταξύ του 1979 και του 1987 πραγματοποιήθηκαν 37 επανευθυγραμμίσεις νομισμάτων. Το 1986 τα κράτη-μέλη υπέγραψαν την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη που επέφερε τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές στη Συνθήκη της Ρώμης. Στόχος της ήταν η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς μέχρι το 1993, με βάση την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, χωρίς φραγμούς μη δεσμολογικής φύσης. Το 1988, ο τότε πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, διορίστηκε επικεφαλής μιας επιτροπής, της οποίας τα πορίσματα επρόκειτο να αποτελέσουν τη βάση της συνθήκης του Μάστριχτ. Η έκθεση Ντελόρ προέβλεπε μια πορεία τριών σταδίων προς την οικονομική και νομισματική ένωση. Το πρώτο στάδιο επικεντρωνόταν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990, οπότε και απελευθερώθηκε πλήρως η κυκλοφορία κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφει κατόπιν στο Μάστρεχ την 7η Φεβρουαρίου του 1992. Σε αυτήν διατυπώνονταν το πλαίσιο και τα περαιτέρω βήματα για την επίτευξη και την επιτυχή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η Συνθήκη όριζε το 1994 ως ημερομηνία έναρξης του δεύτερου σταδίου. Η φάση αυτή θα οδηγούσε στην οικονομική σύγκληση και στη θέσπιση των οργάνων και των διαδικασιών που απαιτούνταν για την επίτευξή της. Στη Συνθήκη καθορίζονταν τα κριτήρια σύγκλησης που θα έπρεπε να πληρούν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να θεωρούνται έτοιμα να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα.
Το δεύτερο στάδιο προέβλεπε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στη Φραγκφούρτη την 1η Ιανουαρίου 1994. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα ολοκλήρωσε τις προπαρασκευαστικές εργασίες που ήταν απαραίτητες, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει την ευθύνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Το Μάιο του 1998, οι ηγέτες και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να αποφασίσουν ποια κράτη είχαν επιτύχει επαρκή βαθμό σύγκλησης ώστε να συμμετάσχουν στην Νομισματική Ένωση. Διόρισαν επίσης τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Βίλεμ Ντόιζενμπεργκ, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της πρώτης εκτελεστικής επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998, αντικαθιστώντας το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και εγκαταστάθηκε στα κεντρικά γραφεία του στη Φραγκφούρτη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρούτησαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 1998 γεννήθηκε το ευρώ και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων που συμμετείχαν σε αυτό καθορίστηκαν αμετάκλητα. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Το τρίτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999 με την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τρία χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία εν μέσω εορτασμών τα νέα τραπεζογραμμάτια και κέρματα. Ουρές σχηματίζοντας τα μηχανήματα ανάληψης μετρητών, καθώς όλοι ήθελαν να πιάσουν πρώτοι στα χέρια τους το νέο νόμισμα. Για τρία χρόνια, το ευρώ ήταν το επίσημο νόμισμα για τις τράπεζες, τις εταιρείες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τώρα όμως ανήκε σε όλους.